Στην Ελλάδα τι γίνεται για την προσωπική προβολή του γιατρού, νομίζω πως σας έχω κουράσει απίστευτα. Έχουμε νομοθεσία, όπως έχουμε νόμους για τα πάντα. Και δεν τους εφαρμόζουμε, βέβαια. Έτσι. Για όλα υπάρχουν νόμοι και έχουμε και πρόσφατους νόμους για αυτή την ιστορία. Το 2005 ήταν η τελευταία μεγάλη αναμόρφωση για τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Προβλέπει τα πάντα. Και για τον τρόπο με τον οποίο εκατοντάδες συνάδελφοι, ουρολόγοι και μη, έχουν φτιάξει από τις ταμπέλες τους μέχρι τον τρόπο με τον οποίο πλημμυρίζουν τα ιατρικά και μη περιοδικά ή τα δίκιν ρομάντζο παλιού της δικιάς μου της γενιάς, περιοδικάκια ή οτιδήποτε άλλο ή στα προσωπικά του sites. Είναι παράνομη. Είναι παράνομη. Αν θέλει κανείς να πει, να χρησιμοποιήσει τον νόμο, είναι παράνομη. Όπως είναι παράνομες και οι εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτή την ιστορία. Και τελειώνω με δύο αμφισβητήσεις που πάλι από τη μεγάλη χώρα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού είναι μεγάλη πλάκα το ότι από εκεί που έχει ξεκινήσει το πρόβλημα κατ' ουσία, εκεί υπάρχει και ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι δύο αντικρουόμενες απόψεις που σου λέει: κοίταξε να δεις, αυτός είναι ο διάβολος μεταμορφωμένος. Η ιατρική διαφήμιση, οι εταιρείες, οι τέτοιες που έχουν καταντήσει στο χάλι με το κόστος, με τούτο και τ' άλλο. Και υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει: κοιτάξτε να δείτε, η όλη ιστορία έχει σχέση ακριβώς με τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και στην δημοκρατία, για να λειτουργήσει σωστά η δημοκρατία, ακόμα και με το αθηναϊκό μοντέλο, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι η ενημέρωση κάτω από τον κανόνα του νόμου, έτσι ώστε οι αγορές να δουλεύουν, αλλά να δουλεύουν με τους αντίστοιχους κανονισμούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη διαφάνεια και όλα τα υπόλοιπα. Μια αρκετά ρομαντική άποψη, γιατί τελικά εμένα με έχει πείσει ακριβώς αυτή η ιστορία. Ότι ενώ η τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική είναι κάτι ένα ευγενές ιδανικό, ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε σε κάτι το οποίο θα καθοδηγείται απλά και μόνο από την ιστορία της κακής χρήσης μιας καλής επιστήμης. Για να ευχαριστήσω και εσάς στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Α, οκ, ναι. Το σχολείο στις πολύ όμορφες στιγμές. Το πρωί, στο διάλειμμα, ο Διονύσης Μητρόπουλος βγαίνει και μου λέει: Εγώ φεύγω. Δεν είναι αυτό το σχολείο που ήξερα. Εγώ θέλω το σχολείο που έχασα, να μου το φέρεις πίσω. Πόσοι από εδώ πέρα είναι η πρώτη σας φορά στο σχολείο? Πρώτη. Αρκετοί. Η μισή είναι πρώτη φορά. Καλό αυτό. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί το σχολείο, γιατί και μου λέει, δεν είναι, είναι θα πάει να γίνει ηλεκτρονικό. Τα άλλα είναι όλα δομημένα στο κουτί και προγραμματισμένα. Χάνει το αυθόρμητο, χάνει τη συζήτηση, χάνει όλο αυτό το interaction, χάνει που επικοινωνούμε και είναι ένα σχολείο. Είμαστε μια τάξη, μια παρέα. Λοιπόν, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα που είπαμε ότι θα ψηφίζουμε μόνο ή θα απαντάμε σε ερωτήσεις και ας είναι κλειστοί οι υπολογιστές, γι' αυτό το είπα, ήταν αμέσως για να μην φύγει. Πλάκα κάνω. Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι και συμπορευτές αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτές είναι από τις πολύ ωραίες στιγμές στο σχολείο, γιατί το σχολείο πρέπει να μας δίνει μια γενικότερη εικόνα. Σκέψεις πολύ ωραίες προβληματισμού, πραγματικά. Θεωρώ ότι σε πολλά έχει δίκιο. Ή σε όλα απλώς θα βάλουμε και κάποιες ενστάσεις ότι άμα δεν υπήρχε το κέρδος δεν θα προχωρούσαμε. Και άμα κάνουμε μια φιλοσοφική, άμα θέλεις και κάτι που αγαπάς και πολιτική συζήτηση, δεν φταίμε ούτε εμείς, ούτε οι εταιρείες, ούτε τίποτα. Φταίει το σύστημα που διοικεί αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, το σήκωσα. Σήμισε κατευθείαν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι αφού με τσίγκλησες με αυτόν τον τρόπο, δηλώνω ευθαρσός ότι... Δηλώνω, όχι, δεν θα πω ότι είναι το τι θα ψηφίσω, γιατί δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Δηλώνω ευθαρσός, ως παλιός συνδικαλιστής της αριστεράς, καπιταλιστής. Το δηλώνω ευθαρσός. Άρα, λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το σύστημα. Καλά, όλοι εσείς την ίδια πορεία έχετε, είναι προβλέψιμο. Η πρώτη τελευταία διαφάνειά μου έδειξε ξεκάθαρα την ιστορία
ότι δεν είναι το σύστημα τελικά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε ένας ατομικά και συλλογικά δουλεύουμε μέσα σε αυτή την ιστορία. Πάρα πολύ απλά. Και εκείνο το θέμα της προσωπικής ηθικής ήταν το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο με τσίγκλησες με αυτά τα δεδομένα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσω μία επιστήμη, όπως όλες τις επιστήμες, αν τη χρησιμοποιήσω κακά. Ότι γιατί τελικά, και ελπίζω ότι θα μας το πείτε τώρα, έτσι στην επόμενη φάση, είναι ότι και οι καλοί πότε θα αποκτήσουν τελικά άποψη και να τους ξέρουν. Ε? Είναι και αυτό το πράγμα. Τελικά αποδεικνύεται ότι ναι, το χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Γιατί όμως είναι κατά τεκμήριο οι κακοί εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν, έχουν την ανάγκη να προωθήσουν ψεύτικα πράγματα, με ψεύτικους τρόπους, με ψεύτικα όνειρα, έτσι, και ψεύτικα αποτελέσματα. Θέλετε να πείτε, δηλαδή... Στο μικρόφωνο, κύριε Τηλουπίδη. Θέλετε να πείτε, δηλαδή, το marketing... Στο μικρόφωνο, κύριε Τηλουπίδη, παρακαλώ. Θέλετε να πείτε, δηλαδή, το marketing δεν σχετίζεται με το σύστημα, είτε αυτό είναι καπιταλιστικό, είτε είναι σοσιαλιστικό και είναι μόνο ατομική ευθύνη. Απευθύνομαι τώρα σε δικαστή τη αριστερά, τώρα γι' αυτό, γιατί δεν το περίμενα. Το marketing σαν στρατηγική προώθηση είναι κάτι το οποίο νομίζω πως το είχε με εκπληκτικό τρόπο χρησιμοποιήσει από το 1918 και μετά όλη η ιστορία του Ανατολικού Μπλοκ, ας το ονομάσουμε έτσι. Και πιο βίαιο τρόπο χρησιμοποίησης marketing νομίζω πως δεν υπάρχει στον... μόνο ο Γκέμπελς από την άλλη μεριά. Τώρα θα έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά... Διέβαλε στο τέλος κάτι θα μείνει. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά σαφέστατα, δεν νομίζω πως όμως μπορεί να του βάλει ταμπέλα ότι είναι απλά και μόνο πρόβλημα του καπιταλισμού η ιστορία του marketing. Γιατί μόνο εκεί πουλάει κανείς, γιατί πουλάει και η ιδεολογία. Με τον ίδιο τρόπο που θα πουλήσει προϊόντα, είναι να πουλήσει και η ιδεολογία. Οπότε νομίζω πως είναι παντού το ίδιο. Υπάρχει τελικά καλό marketing, Χριστίνα? Σαφώς. Πες μας πώς να το κάνουμε αυτό το καλό marketing. Δηλαδή αυτό το όπλο, έτσι, να μην πηγαίνει εναντίον αθώων ανθρώπων. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ απλό αυτό. Μάθημα marketing για γιατρούς. Χριστίνα, έχεις το λόγο.